Έτσι λοιπόν και εδώ βλέπουμε το σημείο, αγαπητοί φίλοι, αυτό το στενό σοκάκι στο οποίο πέρασαν τα παιδιά φεύγοντας από το σχολείο του και, αρκετή ώρα αφού είχε τελειώσει, είχαν φύγει μετά τον σεισμό, πηγαίνοντας για το σπίτι τους, επιστρέφοντας λοιπόν, τα καταπλάκωσε ένα τοιχείο από το παλιό οίκημα που βλέπετε σε ένα στενό δρόμο που δεν μπόρεσαν καν να αντιδράσουν. 2 17χρονα παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι έχασαν τη ζωή τους στην πόλη της Σάμου. Πάμε στο Γιώργο Σιδέρη να μας ενημερώσει για αυτό που είναι σε εξέλιξη τώρα, την διακομιδή ενός άλλου παιδιού, Γιώργο, από την Σάμο στην Αθήνα, γιατί είναι τραυματισμένο. Σταυρούλα, νωρίτερα στη σύνδεσή μας είχαμε πει ότι οι ένοπλες δυνάμεις έχουν τεθεί σε πλήρη επιφυλακή για να βοηθήσουν σε οτιδήποτε χρειαστεί. Αυτό φαίνεται ότι έχει χρειαστεί, με ένα σε 130 ήδη να έχει απογειωθεί από το 112 πτέρυγα μάχης της Ελευσίνας και να κατευθύνεται προς την Σάμο. Ναι. Εκεί θα παραλάβει ένα 14χρονο κορίτσι και θα το μεταφέρει στην Αθήνα. Μαθαίνουμε ότι είναι τραυματισμένο. Ελπίζουμε να μην είναι σοβαρά και, και η αεροδιακομιδή αυτή να λήξει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο Αγλαία Κυριακού, όπως μαθαίνουμε. Επίσης, να σας πω ότι εκτός από το C130, το οποίο είχε τεθεί σε ετοιμότητα, υπάρχουν και 2 ελικόπτερα Σινούκ, τα οποία βρίσκονται στο αεροδρόμιο των Μεγάρων, αλλά και τα Super Puma της πολεμικής αεροπορίας, και αυτά έχουν τεθεί σε επιχειρησιακή ετοιμότητα στοιχείο. Μάλιστα, ένα βρίσκεται ήδη εκεί, είναι η έδρα του, και ακόμη ένα έχει πετάξει από την Ελευσίνα και θα μεταβεί και αυτό στην Χίο, και από εκεί ό,τι χρειαστεί θα πετάξει για την Σάμο να μεταφέρει. Είναι σε συναγερμό όλες οι δυνάμεις όπου χρειαστούν να δώσουν βοήθεια, Γιώργο, μας λες. Ακριβώς έτσι είναι, Σταυρούλα. Να θυμίσουμε επίσης ότι η υδρογραφική υπηρεσία έχει εκδώσει ναύτεξη για τσουνάμι στο Αιγαίο με βάση την περιοχή ευθύνης του Αρχηγού ΚΕΘΑ, που ταυτίζεται με την περιοχή έρευνας και διάσωσης της Ελλάδας, για την οποία έχει αρμοδιότητα είναι η χώρα μας. Όπως επίσης έχουν τεθεί σε ετοιμότητα οι ομάδες δευκαλείων του στρατού Ξηράς, της πολεμικής αεροπορίας και του πολεμικού ναυτικού, δηλαδή διασωστικές ομάδες παρόμοιες με αυτές της ΕΜΑΚ, του πυροσβεστικού σώματος. Διαθέτουν όλα τα μηχανήματα, ακόμη και διασωστικούς σκύλους.